Έχεις την τόλμη να τον πλησιάσεις? Ξέρεις ποιος είναι ο Χριστός? Ο Χριστός είναι αυτός που ονομάζεται Θεός. Και πώς θα τον πλησιάσουμε? Ποιος είναι εκείνος που θα μιλήσει για να μεσητεύσει να μπούμε στο βασιλικό παλάτι που κάθεται στο θρόνο του? Μας έδωσε ο Θεός την μητέρα του. Μεταξύ του Θεού Πατρός και ημών των αμαρτωλών εις μεσίτης ο Χριστός. Μεταξύ όμως ημών και του Χριστού ποιος θα είναι? Η Πανάχραντος μητέρα του. Αυτός είναι ο μεσίτης. Αυτή είναι η θύρα δια της οποίας μπορούμε να εισέλθουμε στο παλάτι του Βασιλέως. Αυτή είναι που μεσητεύει για μας. Και όταν δεν την αγαπάς την Παναγία μας, τι αγαπάς? Και όταν δεν την υπολογίζεις την Παναγία μας, ποιον υπολογίζεις? Και όταν δεν της δίδεις σημασία, ποιος θα σταθεί κοντά σου που θα τον υπολογίσεις άλλος? Έχεις τη δύναμη εσύ? Δι' αυτό και εμφανίστησαν οι αιρέσεις. Δι' αυτό ο διάβολος έβαλε εις το στόμα των αιρετικών να μην θέλουν να ακούσουν το όνομα της Παναγίας μας. Ο διάβολος τους παρέσυρε. Αλλά αυτά παρασύρουν και τα παιδιά του Θεού και τα οδηγούν στο σημείο που τους λέγουν. Ποια είναι η Παναγία? Ποια είναι η Παναγία? Πού το γράφει, λέγει στην Αγία Γραφή, ότι η Παναγία είναι εκείνη που θα σε σώσει? Άνθρωπε μάται, είσαι γεμάτος από υπερηφάνεια και εγωισμών. Ούτε να ταινίσεις δεν μπορείς τη μητέρα του Θεού. Ούτε να δεις το πρόσωπό της. Και εσύ λες ποια είναι η Παναγία? Με τέτοια περιφρόνηση μόνο ο διάβολος μιλεί περιφρονητικά για την Παναγία μας. Αδερφοί μου, εάν θέλουμε να είμεθα σίγουροι ότι θα ειδούμε τον Χριστόν και ότι θα μας ελεήσει ο Χριστός, πρέπει να έχουμε καλή σχέση με την Παναγία μας. Και ο Ιερός Συνόδος συνέταξε δύο παρακλήσεις. Την μικράν παράκληση και την μεγάλη παράκληση στην Παναγία μας. Συνέταξε όμως και τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Συνέβη, αδερφοί μου, σε ένα μοναστήρι, μέσα σε εκείνους τους μοναχούς, τους αφιερωμένους στον Θεό, μέσα σε εκείνους οι οποίοι ζούσαν με προσευχήν και νηστείαν και αγρυπνίες, συνέβη μέσα σε εκείνο το μοναστήρι να υπάρχει ένας ο οποίος ήταν διανομεύς των τροφίμων εις τους μοναχούς. Και αυτό η γλώσσα των μοναχών τον ονομάζει κελάρι. Δηλαδή αυτός ο οποίος διανέμει όλη την τροφή των μοναστών. Τι έκανε ο διάβολος? Τον παρέσυραν εκεί που έβαζε λίγο κρασί για να πιούνε οι μοναχοί να στερεωθούν. Τον έβαλε και έπεσε εις την μέθην. Έπινε από εκείνο το κρασί και εμεθούσε. Μέθης η Βασιλεία Θεού, ούκληρο νομίζωση. Είτε φωνεύσεις, αδερφέ μου, είτε μεθύσεις, το ίδιο βάρος ζυγίζουν και τα δύο αυτά αμαρτήματα. Διότι φωνής, λέγει, Βασιλεία Θεού, ούκληρο νομίζωση. Μέθηση, Βασιλεία Θεού, ούκληρο νομίζωση. Τον έβλεπαν οι άλλοι αδερφοί στην Ιεράν Μονή, τον έβλεπαν και λυπούντο. Μεθυσμένος καθεκά στην ημέρα. Ακολουθίες δεν παρακολουθούσε. Τι να κάνει ο μεθυσμένος?
τι να πει. Αγρυπνίας δεν τον άφηνε η μέθη. Νηστείας, πώς να νηστεύσει. Να διαβάσει, δεν είχε τη δύναμη. Και όλοι μέσα στη Μονή έκλαιγαν δι' αυτόν και έλεγαν ότι απολέστη η ψυχή του. Πλην όμως, αδερφοί μου, μέσα σε αυτήν την αδυναμία και το πάθος, μέσα σε αυτήν την κατάπτωση την πνευματική, του έμεινε ένα στερεό. Αυτό το οποίο δεν τα απεχωρίστη ποτέ, όσον και αν ήταν πιεσμένος κάτω από το φορτίο της αμαρτίας. Ποιον ήτο, έκανε καθεκάς την ημέρα ανελειπώς την παράκληση της Παναγίας μας. Παρακαλούσε την Παναγία μας. Η παράκληση της Παναγίας μας ήτο στο στόμα του, όσον και αν ήτο μεθυσμένος. Μίαν ημέρα, παραδόξως, όταν χτύπησε η καμπάνα του μοναστηριού, βλέπουν αυτόν τον γελάριν των μεθυσμένων να κατεβαίνει τα σκαλοπάθια για να εισέρθει στον ναό της Παναγίας μας. Εκεί που προχωρούσε και έφτασε στην είσοδο, παρουσιάζεται ο εχθρός. Ένας σταύρος μενόμενος, ο οποίος ήρχεσε να τον κερατίζει με τα κέρατά του, να τον σπρώχνει, να τον φωνεύσει, για να του πάρει την ψυχή. Δεν περίμενε κανείς να σωθεί πλέον, ήταν η τελευταία στιγμή της ζωής του. Πλην όμως εκείνη τη στιγμή, αδελφοί μου, παρουσιάστη η Παναγία μας και λέγει στο διάβολο, δεν μπορεί να το αγγίσεις, του λέγει, γιατί μου έκανε την παράκλησή μου. Με παρακαλούσε. Κάθε μέρα παρακαλούσε στην παράκλησή του και με φώναζε να γίνω μεσήτρια. Εξυφανίστη ο διάβολος και έκλεισαν τα μάτια του μοναχού, αλλά που έκλεισα στην αγκάλι της Παναγίας μας. Τον μετέφερεν στον Υιόν της. Ήταν η μεσήτρια η οποία ακριβώς παρακαλεί ο ιερός Θυμνοδός. Δέσποινα και μήτερ του λυτρωτού, δέξε παρακλήσεις αναξίων σων οικετών. Ή να μεσητεύσεις προς τον εξού τεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου, γενού μεσήτρια. Παναγία μας, μεγαλόχαρη του κόσμου, Βασίλισσα των Αγγέλων, Δέσποινα του ουρανού και της γης, σε ευχαριστούμε που μας αξίωσες και φτάσαμε για αυτό τον χρόνο και προσευχήθημε στη χάρη σου. Δέξε τας παρακλήσεις μας, Παναγία μου. Μη τας απορρίψεις. Όσο να αμαρτωλή και αν είμεθα, δέξε τας παρακλήσεις μας. Μεσίτευσε στον Υιόν σου ή να μας ελεήσει και να μας αγαπήσει στον κόσμο αυτόν και να μας χαρίσει και την επουράνιον του Βασιλεία. Αμήν.